Λοιπόν, να το δούμε λίγο το θέμα, κυρίως με τα social. Αναφερόμαστε όλοι σε αυτό, κυρίως με τα social. Γιατί τα παιδιά μπαίνουν σε ένα κυκαιώνα, πέφτουν σε παγίδες. Τι μπορεί να κάνει ένας γονέας, πώς μπορεί να καταφέρει κάποια πράγματα, έτσι ώστε να έχει τον έλεγχο, να βλέπει τι παρακολουθεί το παιδί του, να έχει έναν έλεγχο, θα έλεγα. Δεν τον ακούω τον κύριο Κασίμη. Νομίζω, κύριε Κασίμη, δεν έχετε ανοίξει το μικρόφωνο σας, για να δούμε λίγο, έτσι να σας ακούσουμε. Γιατί... Μα ακούτε έτσι. Τώρα ναι, ναι, τώρα ναι. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει ένας γονέας. Καταρχήν είναι το τρίτο challenge που βγαίνει στο TikTok και έχει στόχο τα παιδιά μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Η πρώτη τάση που βγήκε στο TikTok ήταν να επιβάλλει μικρά παιδιά στο να τρώνε χώμα για να παραμείνουν όμορφα και υγιές. Η δεύτερη τάση μετά από 25 μέρες βγήκε, καθώς στοχοποιούσε 10χρονα και 14χρονα κορίτσια να χρησιμοποιούν κρέμες αντιγύρανσης, καθώς για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ερωτήτων. Και τώρα, 20 μέρες μετά, βλέπουμε ένα challenge, ένα sex roulette όπως λέγεται, το οποίο προκαλεί τα μέρικα κορίτσια να συνδεθούν ερωτικά με άγνωστους άνδρες και αυτές μάλιστα χωρίς καμία προφύλαξη. Και όλοι καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες που υπάρχουν. Όπως μιλήσα και η κυρία Γεράκη, που είναι ψυχολόγος, εγώ θα εντείνω και θα πω ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν μια ενημέρωση και συζήτηση με τα παιδιά τους πριν ακόμα μιλήσουμε για προγράμματα parental control, γονικής προστασίας. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν μια ανοιχτή επικοινωνία, και το λέω συχνά αυτό, σε συζητήσεις με γονείς, με τα παιδιά τους σχετικά με τις επιπτώσεις τέτοιων προκλήσεων και τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν. Είναι σημαντικό να εξηγούμε στα παιδιά με σαφήνεια γιατί τέτοιες συμπεριφορές είναι επικίνδυνες και ανεύθυνες τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Εκπαίδευση, το λέμε συνέχεια. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας κυβερνοασφάλειας παγκόσμια. Θα υπάρχουν δράσεις, πιστεύω και από την ελληνική αστυνομία και από την διοίκηση του ελληνικού εγκλήματος, υπάρχουν δράσεις παντού. Προτείνω τα σχολεία να φέρουν ημερίδες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, καθώς τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν στους κινδύνους για να αναγνωρίζουν όλα αυτά τα και τις συνέπειες της έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Ξέρετε τι σκέφτομαι, κύριε Κασίμη, ένας γονέας τώρα δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί και με το διαδίκτυο. Θα μου πείτε, καλός ή κακός, κακός. Δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί. Πώς μπορεί να προφυλαχθεί σε περίπτωση που δεν έχει καλή σχέση με το παιδί του ή που νομίζει ότι έχει καλή σχέση, αλλά δεν έχει. Δεν κάνετε αυτό με την καθημερινότητα. Το ακούμε συχνά. Ότι δεν έχω χρόνο, δουλεύω πολλές ώρες. Εντάξει, πιστεύω ότι έχεις κάποιο χρόνο μέσα στην ημέρα, μετά τη δουλειά, να κάτσεις να συζητήσεις με το παιδί σου για κάποιους κινδύνους που ενδέχεται, εάν τους αφήσεις και περάσουν στην ψυχολογία του παιδιού, να είναι και λίγο επικίνδυνες, περισσότερο για τη μελλοντική του ζωή. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και επιτήρηση της χρήσης στο social media. Δεν μπορεί ένα 14χρονο παιδί να έχει ένα κινητό ανεξέλεγκτο, χωρίς κάποια επιτήρηση, χωρίς κάποιο περιορισμό. Στην ουσία είναι σαν να βγαίνει σε ένα ναρκοπαίδιο χωρίς προφύλαξη. Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία, λέγονται γονικό ελέγχο, όπως είπε η κυρία Γεράκη, για να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών του στο διαδίκτυο. Μπορούν να επιβάλλουν χρονικούς περιορισμούς στη χρήση των social media, ώστε να μειώσουν την έκθεση επικίνδυνα για κατάλληλα περιεχόμενα. Υπάρχουν προγράμματα, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, τέτοια τα οποία να βοηθήσουν τους γονείς να έχουν έναν έλεγχο. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν και πολύ εξειδικευμένα προγράμματα, εμπιστοσύνης προγράμματα από μεγάλες εταιρείες, που είναι και φθηνά, δεν έχουν κάποιο πολύ μεγάλο κόστος και μπορεί ο γονέας να παρακολουθεί από το κινητό του την δραστηριότητα του παιδιού, σαν να βλέπει δηλαδή την οθόνη του κινητού του παιδιού μπροστά του. Και εκεί μπορεί να βάλει τους περιορισμούς που πρέπει. Το λέω αυτό γιατί τα παιδιά τώρα είναι τόσο έξυπνα που μπορούν να ξεγελάσουν οποιονδήποτε, έτσι, ιδιαίτερα λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία. Δεν έχω καταλάβει ποιοι τα κάνουν όλα αυτά, ποιοι προκαλούν αυτές τις προκλήσεις πραγματικά. Ποιος είναι αυτός ο αόρατος εχθρός, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς. Λένε κάτι πολλές φορές και αυτό που είχε γίνει σε κάποια έρευνα είναι ότι χρησιμοποιούν πρόσωπα γνωστών influencer,
τα οποία δεν είναι όμως influencer που λέμε για αυτή την τάση, δηλαδή είναι το περιβόητο deepfake, εδώ εμπλέκεται και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς έχουμε δει στο εξωτερικό πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί του Hollywood να έχουν πέσει θύμα τέτοιες απάτες, δηλαδή να έχουν πάρει το πρόσωπό τους και να ξεκινούν κάποιο challenge στο TikTok και όπως καταλαβαίνω δεν ήταν ίδιοι. Αυτό όμως δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να μην φιλτράρει αυτό που βλέπει και να πει α, αυτό το είπε αυτός ο γνωστός του οποίου, άρα θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να το κάνω. Είναι μόδα, είναι challenge. Για να κλείσουμε με την εμπειρία σας πολύ γρήγορα, βλέπετε να οδηγείτε, πού βλέπετε να οδηγείτε μάλλον αυτό, έτσι. Αρχικά θέλουμε εκπαίδευση των γονιών, εκπαίδευση των παιδιών, πού βλέπετε να οδηγείτε. Εάν δεν υπάρχει μια εγρήγορση από γονείς, παιδιά και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και τα σχολεία πρέπει να μπλακούν σε αυτό, νομίζω ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα πολύ συχνά και πολλές φορές ακούμε ότι υπάρχουν και αυτοκτονίες, χάνονται νέα παιδιά. Εγώ θέλω να κλείσω με μια κουβέντα ότι το μεγαλύτερο challenge που αξίζει να κερδίσεις είναι να παραμείνεις ασφαλής. Δεν αξίζει τα νέα παιδιά να ρισκάρουν την υγεία τους και το μέλλον τους για μια τάση. Αυτό. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία συμβουλή. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κασίμη. Πραγματικά είναι πολύ χρήσιμη η συνδρομή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.